Γκρίζω λοιπόν το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο αναμένεται η κρίσιμη αναμέτρηση. Πάμε στο Χρήστο Τσίγουρη να δούμε, Χρήστο, αν θα υπάρχει και το μεγάλο ξεκαθάρισμα στην Κεντρική Επιτροπή. Πώ διαμορφώνονται πλέον τα στρατόπεδα, οι συμμαχίε, οι τελευταίε εξελίξει στην Κουμουντούρου. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση και αναζητείται σημείο ισορροπία. Μένει να δούμε αν θα βρεθεί γιατί. Σε μια συνεδρίαση που θα κάνουν, σε μια συνάντηση που θα κάνουν απόψε το βράδυ η ομάδα των 87 στελεχών, τα στελέχη δηλαδή που έχουν αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως και στελέχη που συμφωνούν στην κριτική τους, θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις. Θυμίζω ότι όλη η ομάδα των 87 θέτει δημόσια και συνεχώ ζήτημα ηγεσία. Καλεί το Στέφανο Κασελάκη να πάει σε κάλπε. Υπάρχει ο Παύλο Πολάκη, ο οποίο ζήτησε πολιτική συμφωνία για προσφυγή σε εκλογέ, αλλιώ απείλησε με μορφή. Μένει να δούμε αν θα κάνει και το τελευταίο βήμα, γιατί έχει κάνει όλα τα προηγούμενα. Υπάρχει η πλευρά Κασελάκη, η οποία έχει αλλάξει σχέση στο θέμα τη μορφή και εκεί που έλεγε: Κάντε μου μορφή, όσοι με αμφισβητείτε, χθε είπε ότι η μορφή θα ρευστοποιήσει το κόμμα και θα πληγώσει τον κόσμο και υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που ως ακροατήριο παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση. Οι συσχετισμοί είναι δύσκολο να αναγνωστούν και αυτό γιατί φαίνεται πως οι αμφισβητείες του Στέφανου Κασελάκη, αυτό το όργανο των 300 μελών, έχουν κάτι παραπάνω από 100 μέλη, παραμένει όμω άγνωστο το αν θα καταφέρουν και μάλιστα ενδεχομένω σε μια διαδικασία... Μυστική ψηφοφορία με κάλπη, να συγκεντρώσουν περισσότερου ή οριακή πλειοψηφία. Θυμίζω εδώ ότι ο κύριο Παπά και τα στελέχη που συντονίζουν το βήμα μαζί του, στήριξε μεν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην άρνηση αυτή τη μορφή, στην άρνηση τη προσφυγή τη κάλπη. Την ίδια ώρα όμω ε, βρέθηκε απέναντι σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαγραφή Σπίρτζη. Είδαμε χτε ότι η διαγραφή Σπίρτζη πήρε μια χρονική παράταση, προωθήκοντα το μέλλον για την επόμενη. Ναι. Και, και, την και, την και την επόμενη εβδομάδα και την ώρα επόμενη και την επόμενη κεντρική επιτροπή που θα πρέπει να βάλει τη φραγίδα τη. Συνεπώ, ναι. φαίνεται ότι οι σχετισμοί είναι και δύσκολοι και μεταβαλλόμενοι. Mm -hmm. Αυτό συνεχίζει το όλο σκηνικό στον, στον ΣΥΡΙΖΑ να θυμίζει κινούμενη άμμο. Διαμορφώνονται συμμαχίε και χαλάνε και στη συνέχεια έχουμε ξανά επαφέ με στελεχών, νέε συνεδριάσει. Παράταση του θέματο που παρασκηνιακές διαβουλεύσει και καταλαβαίνει κανεί ότι από την ώρα που θα κατατεθεί μομφή, αν δεν υπάρξει πρωτοβουλία κασελάκι για προσφυγή σε κάλπε όπω διαφαίνεται ω τώρα, θα ανοίξει και η συζήτηση για το ποιο θα είναι υποψήφιο απέναντί του. Mm -hmm. Αλλά Μένει όλα αυτά το... από ναι. το Σάββατο και μετά νομίζω. Μένει να τα δούμε λοιπόν, να τα παρακολουθούμε και να τα μεταδίδουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.